Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Διότι θεωρούμε σκόπιμο να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη για να δοθούν κάποιες εξηγήσεις στην παραπληροφόρηση που υπάρχει για τα μεγάλα και τα μικρά έργα στο Δημοπλόιο. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δήμου μας, εύχομαι στους γονείς να συνεχίσουν να στηρίζουν τα παιδιά τους με υπομονή και αισιοδοξία, με την άπλητη κατανόηση και αγάπη που με μοναδικό τρόπο μπορούν να επιδείξουν και να υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις αγωνίες των παιδιών τους. Παράλληλα, δίνω θερμές και εγκάρδιες ευχές σε όλους τους εκπαιδευτικούς για μια δημιουργική χρονιά. Να αφιερώσουν, όπως συνήθως πράττουν, τον καλύτερο εαυτό τους στην επιτέλεση του πολυσύνθετου και του δημιουργικού έργου τους, που καλούνται να το υλοποιήσουν μέσα σε μια διάδοση περίοδο που βρίσκει από ελλείψεις και αντικσότητες. Στους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές εύχομαι να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να απολαύσουν το ταξίδι της γνώσης, αποκομίζοντας και τα προσδοκούμενα ωφέλη και τις δεξιότητες που θα τους ενδυναμώσουν και θα τους οδηγήσουν στην εξέλιξη, στην πρόοδο και τη μόρφωση. Προσωπικά ως Δήμαρχος επιζητώ και ενθαρρύνω κάθε συνεργασία και συλλειτουργία προκειμένου να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των σχολείων του Δήμου Φλόρινας, γιατί οι ανάγκες και το μέλλον των παιδιών μας είναι στην αιχμή του δόρατος, των προτεραιοτήτων μου και είναι ένα πεδίο που μας ενώνει και μας ενδιαφέρει όλους. Επίσης, θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτρες και όλους τους μαθητές του Δήμου μας, αλλά και όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Φλόρινας που πέτυχαν μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων την είσοδό τους στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στάθηκαν αλλογή στις προσπάθειές τους, συμβάλλοντας στην επιτυχία τους. Επίσης, θέλω να απευθυνθώ στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά, να μην απογοητευτούν, αντιθέτως, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Και στο μέλλον θα έχουν πολλές ακόμη ευκαιρίες. Εύχομαι καλή πρόοδο σε όλους. Κυρίες και κύριοι, το διάστημα αυτό υπήρξε μία έξαρση δηλώσεων από πολιτικούς, από δημοσιογράφους, από πολίτες, από ανέφερνου υπεύθυνους παντογνώστες, από ειδικούς στη Ρουφιανιά, στη δασκολογία, με σκοπό να αποξανατολίσουν τους δημότες μας και να ρίξουν λάσπη προσωπικά σε μένα, απαξιώνοντας τα μεγάλα έργα που ολοκλούνται στο Δήμο μας, αλλά και αυτά τα οποία προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε, φυσικά μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διότι όπως καλά γνωρίζετε, χρήματα οι Δήμοι δεν έχουν. Αφού έχουν περικοπεί από τις επιχορηγήσεις κάποιες άτα, το 70% περίπου. Ίδια έσοδα υπάρχουν ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου. Ορισμένοι μάλιστα υποταβλίζουν τις δικαστικές αρχές και το παίζουν και νομογνώστες και νομοθέτες. Και όλα αυτά γίνονται λόγω της ημιμάθειας ορισμένων φιλόσοφων παπαραλόγων. Δυστυχώς όμως η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Ένα σόφρον άνθρωπος, πριν ξεκινήσει να κάνει δηλώσεις ή σχολιασμού, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ενημερωθεί σωστά από αρμόδιους φορείς ή υπηρεσίες και αν δεν διαπιστώσει κάτι το μεμπτό ή το ελλιπές, τότε προβαίνει στις ανάλογες δηλώσεις και ενέργειες. Και εγώ ακόμα ως δήμαρχος, πολλά θέματα που χειρίζονται οι υπηρεσίες μου, δεν τα γνωρίζω. Γι' αυτόν τον λόγο, θα έχετε παρατηρήσει ότι στις συνεντεύξεις μου, ανάλογα με τα θέματα που θα σας ενημερώσω, έχω παρόντες και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που τα γυρίζουν. Αλλά και για έναν λόγο παραπάνω, γιατί δεν μου αρέσει να λέω ψέματα και ανακρίβειες. Και μπορείτε να απευθυνθείτε κι εσείς στο τέλος της συνέντευξης για να τους υποβάλλετε όποια ερώτηση θέλετε για διευκρινήσεις. Και επειδή η επιθετία μου, όπως θέλουν να λένε κάποιοι, δεν εκτελείται κανένα σημαντικό ή μεγάλο έργο, αλλά επί των ημερών τους, όταν ψήφιζαν στη Βουλή, π.χ. ο κύριος Κωνσταντίνης Ευστάθιος,
Μπήκε ο ΕΜΦΙΑ, έφυγε η Σχολή Βαλκανικών Σπουδών, έφυγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έφυγε το τάγμα 504 του πεζικού, έφυγε η στρατολογία, έφυγε. Ευτυχώς, όπως λένε και οι φλωρινιώτες έξω δηλαδή, στα πηγαδάκια, για την Φλόρινα έφυγε και αυτός, γιατί έχει κατασταθεί η Φλόρινα και δεν μένει πλέον τίποτα για να φύγει. Άρα, ένας λόγος για να θυμόμαστε τον κύριο Κωνσταντινίδη είναι η καταστροφή της Φλόρινας και οι καταγγελίες τις οποίες κάνει, όπως επικαλείται ο ίδιος στη συνέντευξη, και τα ψευδή στοιχεία τα οποία αναφέρει σε αυτή. Όμως δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με τα λεγόμενα του συγκεκριμένου κοινού, γιατί είναι γνωστό σε όλους, και αυτός, αλλά και το μεγάλο έργο το οποίο έχει προσφέρει στον νομό μας. Και ξεκινάω, αγαπητοί μου, από τη τηλεθέρμανση Φλόρινας. Πρέπει να ξέρατε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Όπως καλά γνωρίζετε και από συνεντεύξεις που σας έχω δώσει και στο παρελθόν, με ενέργειες δικές μου κατάφερα και ενέταξα το έργο της τηλεθέρμανσης στο ΕΣΠΑ. Η ΔΕΙΑΦ, η οποία είναι και επιβλέπουσα του έργου, σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου, που είναι αρμόδια για το ΕΠΕΡΑ. Το ΕΠΕΡΑ είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και υφόρος ανάπτυξη. Και μάλιστα, επειδή πολλά λέγονται για τις ευθύνες και υπευθυνότητες, σας διαβάζω από το site του Υπουργείου τις αρμοδιότητες που έχει διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΡΑ, η οποία λέει: στην παρούσα ενότητα παρατίθεται πλήρης προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της διαχειριστικής δομής του επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και υφόρος ανάπτυξη για την περίοδο 2017-2013. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο του προγράμματος. Η οποία υπηρεσία αρμόδια έδινε όλες τις εγκρίσεις βήμα προς βήμα, η ΔΕΙΑΦ προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου και στην έναρξη εκτέλεσης του. Η ανεφρότητα όμως νυν και πρώην βουλευτών να επικαλούνται ότι δεν εκτελείται τηλεθέρμανση ξεπερνάει τα όρια της ανοησίας. Γιατί από την ημέρα που έγιναν τα εγκαίνια ξεκίνησε η κατασκευή της τηλεθέρμανσης. Η τηλεθέρμανση δεν είναι μόνο σωλήνες. Είναι ένα μεγάλο έργο που έχει κτίριο διοίκησης, αντιοστάσια μεταφοράς νερού, εξαμενές αποθήκευσης υπέρθερμου νερού, σύστημα θέρμανσης του νερού σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας ο ΑΕΣ Μελίτης. Και μάλιστα εδώ, επειδή γίνονται πολλά σχόλια, αν σταματήσει ο ΑΕΣ και χωρίς δεύτερη μονάδα δεν υπάρχει τηλεθέρμανση, αυτό είναι λάθος. Όπως βλέπετε, έχει σύστημα θέρμανσης νερού. Πράγμα το οποίο δεν έχουν οι άλλες τηλεθερμάνσεις. Π.χ. Πτολεμαϊδα, Μύδο και Κοζάνη. Εναλλάκτες στις οικοδομές και ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορεί άμεσα να συνδεθεί ο καταναλωτής και να έχει θέρμανση στο σπίτι του ή στον επαγγελματικό δικό του. Και όπως έχουμε πει, κύριοι, η τηλεθέρμανση θα γίνει σε όλο το σχέδιο πόλεως. Και όχι όπως αναφέρουν ορισμένοι, θέλουν να φέρουμε μόνο στο κέντρο ή μόνο σε κάποιο σημείο. Σε όλο το εγκεκριμένο το σχέδιο της Φλόρινας. Αυτή, κύριε, και όποιος άλλος επιθυμεί, θα μπορούσε να πάει μέχρι τον βιολογικό της Φλόρινας ή μέχρι τον ΑΕΣ Μελίτης και να διαπιστώσει τις εργασίες που γίνονται. Ή ακόμα θα μπορούσε να περάσει από την ΔΕΙΑ και να ενημερωθεί για την πορεία του έργου. Από ό,τι γνωρίζω όμως, έχουν κάνει επιστολές στην ΔΕΙΑ και έχουν πάρει απαντήσεις για το έργο. Παρ' όλα αυτά, κάθισαν και είπαν αυτά που είπαν. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας με τη τηλεθέρμανση Αμυνδιαίου δεν έχει καμία σχέση. Γιατί το Αμυνδιαίο είναι ένα πολύ μικρό έργο, είναι επέκταση της ήδη υπάρχουσας τηλεθέρμανσης και είναι έργο που κατασκευάζεται μόνο με σωλήνες. Διότι κάνουν μόνο επέκταση προς κάποια σημεία. Ενώ της Φλόρινας είναι έργο που γίνεται από την αρχή και έχει και κτηριακές εγκαταστάσεις, γι' αυτό και ο αγαπητός κύριος Σέλτσας θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του και ίσως θα έπρεπε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο. Φυσικά δεν μπορώ να αμφισβητήσω
ή να αποκρύψω το ενδιαφέρον του κυρίου Ζέλτσα για το έργο της τηλεθέαμασης Φλόριντας. Συγκεκριμένα, είχαμε βρεθεί στην Αθήνα και είχαμε επισκεφτεί τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν σχέση με τη τηλεθέαμαση της Φλόριντας, με το Κολυμβητή και με το κτίριο Δήμητρα και τον Ευχαριστώ. Όμως δεν μπορεί να αναφέρεται και να λέει απαξιωτικά ότι δεν φταίνε τα capital controls, γιατί αν σκεφτεί λίγο, θα θυμηθεί πότε η εταιρεία Τοξότης πήρε την προκαταβολή και πότε ίσχυσαν τα capital controls και αν είχε τη δυνατότητα το διάστημα εκείνο να στείλει κάποιος χρήματα στο εξωτερικό για προμήθεια ή αγορά υλικών. Και ούτε φυσικά να αναφέρεται προσωπικά για τη ΔΕΙΑ και να λέει οι φλωρινιώτες οφείλουν να ζητήσουν ευθύνη. Και ευθύνη είναι συγκεκριμένη, έχει ονοματεπώμηνυμο και είναι όποιος έχει την ευθύνη της κατασκευής του έργου, η ΔΕΙΑ. Δεν φταίει κανένας υπουργός που δεν έγινε την τηλεθέαμαση Φλόρινας, είναι μια υπερβολή, όπως γράφει στο blog του ο παρατηρητής. Φίλτατε βουλευτά, είμαστε στη διάθεσή σου για να συνημερώσουμε σε ό,τι έχει σχέση με την τηλεθέαμαση. Κύριοι, ξέρετε πολύ καλά ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 13 Πρώτου του 2014, είχε βγει και ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος στις 24 Πρώτου του 2014, τον ίδιο μήνα, ζήτησε την προκαταβολή 1,5 εκατομμύριο και μάλιστα δεν ζήτησε όλη την προκαταβολή όσα δικαιούτα, ζήτησε ένα μικρότερο ποσό. Στις 28 Ιντεκάτου του 2014 η ΔΕΙΑ πλήρωσε το ποσοστό που ανησυχεί από ίδιους πόρους. Το Υπουργείο έβγαλε την επιταγή για πληρωμή στον ανάδοχο στις 16 του 2015, μια εβδομάδα πριν την capital controls. Η καθυστέρηση αυτή, η οποία υπήρξε, δεν μπορούσε να ξεκινήσει το έργο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ο εργολάβος είχε ξεκινήσει και έκανε τα κτηριακά με δικά του έξοδα, με δικά του χρήματα. Όμως, για να μπορούσε ο εργολάβος να προβεί στην παραγγελία των προμονωμένων σωλήνων που κατασκευάζονται μόνο σε ορισμένα εργοστάσια στο εξωτερικό, χρειαζόταν τα μεγάλα ποσά αυτά, διότι όπως καλά ξέρετε, πλέον οι χώρες του εξωτερικού δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Οπότε, αν δεν στείλει τα χρήματα προκαταβολικά, δεν ξεκινάνε να σου ετοιμάζουν το υλικό. Το έργο καθυστέρησε, διότι όπως καλά ξέρετε, είχαμε εκλογές. Μετά τις εκλογές που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν όλες οι δομές και όλες οι υπηρεσίες. Μπήκε καινούριος υπόλογος, ο οποίος έπρεπε να υπογράψει την επιταγή. Ο υπόλογος δεν υπέγραφε. Και έτσι μετά από πολλές παρεμβάσεις και πολλές ενέργειες, υπεγράφει η επιταγή του 1,5 εκατομμύριου ευρώ στον ανάδοχο στις 16 του 2015. Το έργο όμως έγινε facing, δηλαδή ένα τμήμα τελείωσε ένα μέρος το 2015, έστω με όποια κολλήματα υπήρχαν, και ένα μέρος πήγε στο νέο πρόγραμμα στο ΣΕΣ, στο νέο ΕΣΠΑ, όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Από τις αρχές του 2016 το έργο σήμερα έχει μια μικρή καθυστέρηση που οφείλεται στον ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό και η ΔΙΑ έχει επιβάλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 130.000 ευρώ και πρέπει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ανάδοχος εταιρεία να ολοκληρώσει κάποιες εργασίες μέχρι την άνοιξη του 2017. Αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, τότε η ΔΙΑ είναι αναγκασμένη να προβεί στην έκπτωση του εργολάβου σε συνεννόηση και με την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Σήμερα ο εργολάβος έχει φέρει ένα σημαντικό αριθμό προμονωμένων σωλήνων και ελπίζουμε ότι το έργο θα προχωρήσει ομαλά. Και σας ενημερώνω ότι αυτές τις συνέντευξες ο ανάδοχος εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με εργολάβους της περιοχής μας. Και εντός των ημερών θα ξεκινήσει την τοποθέτηση των σωλήνων από τον Άης Μελίτης προς τη Φλόρινα. Δεν είναι απαραίτητος τόσος κυτρινισμός από τον τύπο, ούτε και από τους πολιτικούς μας. Η τηλεθέαμαση Φλόρινας είναι ένα έργο που θα προσφέρει πάρα πολλά στην οικονομία της Φλόρινας και στους χαμηλόμιστες οικογένειες. Και πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι και να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης. Δεν χρειάζεται να μεμψημυρούμε και να προσπαθούμε να βάζουμε κλοποδιές. Δεν έχει σημασία ποιος είναι δήμαρχος και την υλοποιεί. Σημασία έχει η προσφορά που θα έχει το έργο στην τοπική κοινωνία. Επίσης, έχουμε και έτοιμη τη μελέτη για τη τηλεθέρμανση Μελίτης,
και όταν ανοίξουν τα αντίστοιχα προγράμματα θα την εντάξουμε για να κατασκευαστεί και το έργο αυτό. Περισσότερο όμως θα σας πει στο τέλος, αν έχετε απορίες, η κυρία Αβραμοπούλου που είναι και η διευθύντρια της ΔΕΙΑΦ και χειρίζει το έργο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΦ, ο κύριος Ζάκης Αντώνιος. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο έργο σημαντικό για την περιοχή μας, ένα έργο που είναι, ήταν σημείο αναφοράς. Ζωολογικός κήπος Πάτρας. Πόση κακία, πόση φωνή έβγαλαν ορισμένοι για το ζωολογικό κήπο. Πέστε μου ειλικρινά, σας άρεσε ο χώρος όπως ήταν πριν την ανάπλαση? Θέλατε να βλέπετε έναν χώρο που παλιότερα ήταν σημείο αναφοράς για τη Φλόρινα να είναι σκουπιδότοπος? Δεν το νομίζω. Γιατί τόση κακία λοιπόν, τόσο σκυτρινισμός, επειδή το έργο το έκανε ο Δήμαρχος ο Γιάννης Οπουσκόπουλος? Αγαπητοί μου φίλοι, το έχω πει πολλές φορές. Ψέματα δεν λέω. Ό,τι υπόσχομαι το εννοώ και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το υλοποιήσω. Έτσι πιστός στις προεκλογικές μου δεσμεύσεις, προχωράω στην υλοποίηση των έργων που έχω υποσχεθεί. Γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει η χώρα μας και παράλληλα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Για να μπορέσεις να κάνεις ένα έργο, πρέπει να ετοιμάσεις τις μελέτες και να μπορείς να το εντάξεις σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πράγμα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς έχουμε την Άμφλο και έτσι μπορούμε να έχουμε όριμες μελέτες για να κατασκευάσουμε έργα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως κατασκευάσαμε την ανάπλαση Σακουλέβα από τα δικαστήρια μέχρι το Αριστοτέλη, την ανάπλαση Σακουλέβα από το πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολεία μέχρι το πεταλωτήριο, την ανάπλαση του χώρου απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, την κάτω του ΑΤ, την ανάπλαση του δρόμου από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Τσιφλίκι, τα ποδήλατα, τους βυθιζόμενους κάδους από κομιδής απορριμμάτων, την κατασκευή της γέφυρας του Ερμενοχωρίου, γιατί ορισμένοι έχουν κοντή μνήμη και αναφέρθηκαν ότι τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο στο Ερμενοχώρι. Ορμόμενοι από μια ασφαλτόστρωση που έκανε η περιφέρεια σε έναν δρόμο. Σας πληροφορώ ότι και ασφαλτοστρώσεις έχουμε κάνει στο Ερμενοχώρι και σαν νομάρχης και σαν δήμαρχος και άλλες μικρές παρεμβάσεις έχουμε κάνει στις τοπικές μας κοινότητες που έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Αλλά με την έναρξη των νέων προγραμμάτων θα προβούμε και συναπλάσεις χώρων σε πολλές από τις τοπικές μας κοινότητες. Στα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν μπορείς να υποβάλεις μια μελέτη για ένα έργο με όσα χρήματα θέλεις εσύ. Κάποια προγράμματα έχουν και τη δέσμευση του ανώτατου πλαφών στο οποίο μπορείς να φτάσεις με την πρότασή σου. Έτσι, για το ζωολογικό κήπο, το πρώτο έργο είχε προϋπολογισμό 304.000 ευρώ και μετά την έκπτωση υλοποιήθηκε με 171.000 ευρώ. Φυσικά, όταν γίνεται η μελέτη, οι τιμές που μπαίνουν για τις εργασίες είναι αυτές που έχει εγκρίνει το Υπουργείο συν τις κρατήσεις, συν το εργολαβικό όφελος, συν το ΦΠΑ. Για το ποσό αυτό είχαμε εστιάσει την προσοχή μας στις πιο απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν στο συγκεκριμένο χώρο και για την ολοκλήρωσή του θα βάζαμε χρήματα από άλλες πηγές ή και με την εργασία των δημοτικών μας υπαλλήλων για όσες παρεμβάσεις μπορούσαν να κάνουν. Στη συνέχεια όμως, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος που έλεγε τον Δεκέμβριο του 2015, ζήτησα από την Διαχειριστική Αρχή που έλεγε το πρόγραμμα αν υπήρχε η δυνατότητα για πρόσθετη επιχορήγηση και μέχρι τι ποσού. Τα κατάφερα και πήραμε έγκριση για συμπληρωματικά έργα μέχρι του ποσού προϋπολογισμού 119.000 ευρώ, το οποίο εγώ υλοποιήθηκε μετά από έκπτωση με 64.000 ευρώ. Άρα, τα χρήματα που δαπανήθηκαν από το πρόγραμμα για το ζωολογικό κήπο ανήλθαν στο ποσό των 235.000 ευρώ. Δηλαδή, αυτό το έργο το οποίο υλοποίησαμε, το κατασκευάσαμε με 235.000 ευρώ. Φυσικά, έγιναν και επιπλέον εργασίες από τους δημοτικούς υπαλλήλους και θα γίνουν και άλλες με χρήματα από άλλες πηγές ή και με την εργασία των δημοτικών μας υπαλλήλων. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στο ζωολογικό κήπο της Φύρου και είπαν ότι τελείωσε νωρίτερα. Μα φυσικά, τι περίμενα να γίνει? Αφού στην Φύρο ισχύει άλλη νομοθεσία και όχι αυτή που ισχύει στην Ελλάδα για τις δημοπρατήσεις ή τις εγκρίσεις που απαιτούνται. Μην ισοπεδώνουμε λοιπόν τα πάντα.
Εξάλλου, το έργο τελείωσε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε το πρόγραμμα, γι' αυτό και πληρώθηκε. Και στη Φύρων δεν είχαν άτομα που έκαναν καταγγελίες στο ΙΚΑ για να έρχεται για ελέγχους, όπως έκανε ο κ. Κωνσταντινίδης, πρώην βουλευτής, και τον έφερε στη σύνταξή του ΙΚΑ. Σε άλλους φταίει ότι έχει λίγα ζώα. Άλλοι φωστήρες τον ονόμασαν ορνηθώνα και πολλά άλλα. Και μάλιστα ορισμένοι, με την τόση κακία που τους διακατέχει, έλεγαν «Έκαλα, θα κάνουν τα εγγένεια και τον κλείσουν. Σιγά μην ανοίξει, μην είναι έτοιμος και για τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα». Τι θέλετε, κύριε. Αυτό μπορούσαμε τα χρήματα που διαθέσαμε και αυτό κάναμε. Πέστε μας εσείς, τι έχετε κάνει για τη Φλόρινα. Έχετε βάλει ένα λιτεράκι για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, έστω και λεκτικά. Δεν νομίζω, με την μιζέρια και την κακία που σας διακατέχει. Αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν τα δυσμενή σχόλια, φυσικά. Ο ζωολογικός κήπος σήμερα έχει λίγα γουρούνια, πρόβατα από το Καμερούν, κατσίκ και νάνα, περιστέρια, κοτούλες νάνες, κουνέλια, κόντας κανονικές, κόντας κοτσίν, παγόνια, τραγκόκοτες, γαλοπούλες, πάπιες, κίνες, κοινόπαπιες και το έχει φέρει ο Εθνικός Σύλλογος και κάνει βόλτες στα παιδιά για να εξοικειωθούν με την υπασία. Και όλα αυτά είναι από δωρές, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ για να τα αποκτήσουμε. Και φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω τη σύγχρονη παιδική χαρά και τον τοίχο αναρρίχησης, καθώς τα διάφορα κιόσκια που υπάρχουν για να ξεκουράζονται οι συνοδοί των παιδιών, τον βιολογικό κήπο που υπάρχει πάνω. Επίσης υπάρχει και έναν άγλυφο του νομού, όπου μπορούν να δουν οι μικροί μας φίλοι, πού βρίσκεται η Φλόρινα, πώς περιβάλλει τη Φλόρινα από τα βουνά, πού υπάρχουν οι λίμνες και ποια είναι τα σύνορα της Φλόρινας. Σύντομα θα εμπλουτίσουμε το ζωολογικό κήπο μας και με άλλα ζώα, όπως προβλέπεται φυσικά και επιτρέπεται από την νομοθεσία. Όμως για αυτό το πράγμα χρειάζεται χρόνος, σταθερά βήματα και προσοχή. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους για την βοήθεια, για την προσφορά τους και ξεκινάω από το Αττικό Πάρκο Αθηνών, το Ζωολογικό Κήπο των Τρικάλων, τους ιδιώτες όλους και τον Ιππικό Σύλλογο για τη μεγάλη προσφορά και συνεισφορά στο κίνημα αυτό. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δημοτικούς μας υπαλλήλους που κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες και εργάστηκαν σκληρά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αγαπητοί φίλοι, δεν μας στεναχωρεί ούτε με αποθαρρύνει η άποψη των ελαχίστων που αναφέρονται δυσφημιστικά και με κακία. Απέναντίας με χαροποιεί το γεγονός ότι με συναντούν συμπολίτες μου στον δρόμο και με συγχαίρουν για το έργο αυτό. Αλλά όχι και όταν πηγαίνω προς την περιοχή αυτή, βλέπω τον ζωολογικό κήπο να είναι γεμάτος κόσμο. Και περισσότερο μάλιστα επειδή ως πρόεδρος της Παιδευτικής Μακεδονίας που είμαι και βρίσκομαι στους διπλανούς νομούς κάθε τόσο, χαίρομαι που ακούω από τον κόσμο να λέει θα πάμε στη Φλόρινα να επισκεφτούμε το ζωολογικό κήπο που άνοιξε. Επειδή γίνει και αναφορά για τις διακοπές του νερού που γίνονται, θα σας απασχολήσω για πολύ λίγο. Γνωρίζετε πολύ καλά και όχι μόνο είχαμε πει ότι θα μειώσουμε το κόστος τιμολογίου της ΔΕΙΑ, αλλά το κάναμε και πράξη. Μειώσαμε το κόστος τιμής του νερού πάνω από 50%, με αποτέλεσμα να γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση νερού κατά τους θερινούς μήνες, γιατί ο κόσμος θέλει να ποτίσει το γρασίδι που έχει μπροστά από το σπίτι του, αλλά και ορισμένοι λόγω των δύσκολων καιρών που περνάμε, με τις μειώσεις των μισθών κτλ., έχουν βάλει ένα μικρό κήπο μπροστά από τα σπίτια τους για να κάνουν οικονομία τουλάχιστον σε ό,τι μπορούν. Όμως κάποιες μέρες υπήρχαν και ορισμένες μεγάλες βλάβες στο κεντρικό αγωγό που μεταφέρει το νερό από το δηληστήριο στις δεξαμενές, αλλά και μικρότερες βλάβες μέσα στο κέντρο της πόλης, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η έλλειψη νερού. Αυτό το διάστημα δε με τις πολλές βροχές, επειδή παίρνουμε νερό από πηγές, υπάρχουν πολλά φερτά υλικά και λάσπη και δεν μπορούσε να λειτουργήσει το δηληστήριο σωστά. Φυσικά θα θυμόσαστε ή μπορείτε να ανατρέξετε σε δελτία τύπου που έχω εκδώσει ως νομάρχης το διάστημα της κατασκευής του φράγματος της Ενταφυλιάς.
κατάφερα και δέσμευσα 2 εκατομμύρια κυβικά νερό από το φράγμα για ίδρυυση, δηλαδή όσο χρειάζεται άλλη μία Φλόρινα, με σκοπό να κατασκευάσουμε ένα νέο και πιο σύγχρονο διδυστήριο στο θάλασσο. Όμως κάποια έργα δεν γίνονται με μαγικά. Πρέπει να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες που πρέπει για να φτάσεις στο σωστό αποτέλεσμα. Δεν είχε τακτοποιηθεί το διπτυσιακό καθεστώς στην περιοχή του φράγματος, δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι πριν από 2 μήνες οι απαλλατριώσεις. Άρα και πού και τι τακτίσαμε. Θα κάναμε ένα νέο κολυμπητήριο που δεν μπορούμε ακόμα να το ξεμπλέξουμε. Όχι κύριε. Εμείς εργαζόμαστε νόμιμα και θα κάνουμε όλα τα έργα σύμφωνα και όπως προβλέπεται από τον νόμο. Έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη και ευελπιστούμε σύντομα να ξεκινήσουμε και την κατασκευή του δηληστηρίου. Επίσης, θα εξυγχρονίσουμε το δηληστήριο της μελίτης και θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή ενός νέου δηληστηρίου μόλις τελειώσει το φράγμα στο Παρόρι, ώστε όλα τα χωριά μας να έχουν πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας. Πέρα από το πόσιμο νερό που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε και με την καθαριότητα που είναι εξίσου σημαντική και αυτή. Έτσι, έχουμε φροντίσει όλα τα χωριά μας και την πόλη με κάδους αποκομιδής απορριμμάτων, αλλά και με κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι δεν σας κρύβω ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα, τους πλένουμε ή όταν κάποιος κάδος παθαίνει βλάβη και ενημερωνόμαστε, τον αντικαθιστούμε. Και μάλιστα στην Φλόρινα προχωρήσαμε και στην κατασκευή φυτιζόμενων κάδων μεγαλύτερης χωρητικότητας, αλλά και μεγαλύτερης ασφάλειας, ώστε να μην σκορπίζουν τα σκουπίδια έξω και να δημιουργούνται αιστείες μόλυσης. Στο τομέα αυτό πρέπει να σας πω ότι πρωτοτυπήσαμε. Και εδώ φυσικά είχαμε καταγγελίες από κάποιους. Προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές έγιναν έρευνες γιατί κάναμε τους κάδους, πόσο στήχησαν. Ήταν έργο που έγινε με δημοπρασία, έργο ευρωπαϊκό, το οποίο ελέγχθηκε από όλες τις χειριστικές αρχές που ελέγχουν τα έργα αυτά. Στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην υπηρεσία καθαριότητας, η οποία με το ελάχιστο προσωπικό που έχει κρατάει την πόλη πεντακάθαρη. Αλλά φροντίζει και για τις τοπικές μας κοινότητες και κάθε τόσο στέλνει και το σάρθρο για καθαρισμό. Φυσικά για το πόσο καθαρή είναι η πόλη, δεν το λέω εγώ, αλλά το λένε όσοι επισκέπτονται τη Φλόρινα και μάλιστα πολλοί περνούν και από το Δημαρχείο για να με συγχαρούν. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, μέλημά μας είναι αναβάθμιση ζωής του Δήμου μας. Για το λόγο αυτόν, στηρίζουμε με τις κοινωνικές δομές που έχουμε, τους χαμηλόμισθους, τους άπορους, με διανομές τροφίμων, με χρηματικές επιχορηγήσεις κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, με πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη πόλη και στα χωριά μας. Επίσης, στηρίζουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα και οικονομικά και υλικά και έχουμε εξαιρετική συνεργασία, αλλά και προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε όλα τα εκπαιδευτήρια μας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι και της αρμοδιότητάς μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Την επόμενη φορά θα αναφερθούμε στα υπόλοιπα έργα ή στις υπόλοιπες, στις άλλες σχέσεις που κάνουμε για την αναβάθμιση του Δήμου μας. Είμαστε στη διάθεσή σας, όπως βλέπετε, και οι περισσευτικοί παράγοντες είναι στη διάθεσή σας εδώ για ερωτήσεις και απορίες που σας έχουν δημιουργηθεί και στο παρελθόν και τώρα μετά από τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πολύ και ακούμε αν έχετε υποβάλει κάποια ερώτηση.